Φίλες και φίλοι χαίρετε. Σήμερα, Κυριακή 29 Μαΐου 2022, στις 10 το βράδυ θα έχουμε live στο κανάλι μας με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει τίτλο «Dating στην εποχή του διαδικτύου και εξαφάνιση χωρίς εξηγήσει, δηλαδή ghosting, μετά το πρώτο ραντεβού ή και πριν». Τι θα πούμε σε αυτό το live. Στην εποχή μας, είτε μας αρέσει είτε όχι, η πλειονότητα των γνωριμιών προκύπτει από το διαδίκτυο ή χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως μέσο φλερτ. Όταν λέμε dating, μιλάμε για τη διαδικασία εκείνη, όπου δύο άνθρωποι που έχουν ερωτικό ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον, συνομιλούν και συναντώνται για να γνωριστούν. Τα dates ή αλλιώ ραντεβού είναι οι προγραμματισμένες συναντήσεις δύο ανθρώπων που επιθυμούν να γνωριστούν καλύτερα, με σκοπό εάν ταιριάξουν και θέλουν και οι δύο, να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας σχέσης. Αυτό είναι το dating. Κάτι που στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν το έχουμε ιδιαίτερα. Την κουλτούρα, το ραντεβού δηλαδή. Τις περισσότερες φορές προχωρούμε άτσαλα και άγαρμα είτε κατευθείαν στη δημιουργία μιας σχέσης, με πολλές πιθανότητες αυτή η σχέση να είναι βασισμένη σε ψυχοπαθολογική έλξη και σε ψυχοπαθολογικό τέριασμα. Θυμηθείτε τις ιστορίες της πολλές που λέμε για τους πάνε και μπλέκουμε να Και γενικώ δεν ξέρουμε να βγαίνουμε ραντεβού, ούτε να διαπραγματευόμαστε τα θέλω μας και τα όρια μας σε μια καινούργια γνωριμία. Για παράδειγμα, δεν σημαίνει πως αν βγεις ραντεβού αποκτά κάποια υποχρέωση να δημιουργήσει οπωσδήποτε σχέση με το πρόσωπο με το οποίο βγαίνει να γνωριστεί. Έχεις όμως ηθική υποχρέωση να ενημερώσεις αυτό το πρόσωπο πως δεν ενδιαφέρεσαι για περαιτέρω γνωριμία μετά το ραντεβού, ή πριν από το ραντεβού ενώ συνομιλείτε, παρά να εξαφανιστεί χωρί εξηγήσει. Και ακόμη χειρότερο, και είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πώ συμβαίνει αυτό, είναι το να τάζει κάποιο λαγού με πετραχίλια, σχέσει, αγάπε και έρωτε προτού συναντηθεί, με μοναδικό σκοπό όμω να έχει μια σεξουαλική εμπειρία και μετά να εξαφανιστεί. Α είμαστε ειλικρινεί με τι προθέσει, τα κίνητρα και τα θέλω μα. Δεν είναι κακό κάποιο να θέλει μόνο σεξ, δεν είναι κακό κάποιο να θέλει σχέση. Δεν είναι κακό κάποιο να θέλει μια σχέση με τον τρόπο που τη θέλει. Ο καθένα δικαιούται να θέλει ότι τον ή την εκφράζει. Το άσχημο είναι να αποκρύβει τα θέλω σου για να ξεγελά τον άλλον ή να κοροϊδεύει τον άλλον για τα δικά του θέλω. Άρα απόψε θα μιλήσουμε για το σεβασμό και στο φλερτ και στον dating. Θα είναι μαζί μα όπω και την προηγούμενη Κυριακή ο Μιχάλης, για να σας επιλύσει οποιασδήποτε απορίες έχετε σχετικά με τα επερχόμενα σεμινάρια και πώς να πάρετε τα εισιτήρια για αυτά. Σας περιμένω απόψε. Φιλιά!